Πεσκούνται να μιλήσω αυτόν
Εσέβη, αγάπη, φρένο,
Επισκόπου ημών Γεωργίου, εισχούρα έτη δέσποτα, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε εισον, ως ευεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν, καταξίωσον, Κύριε, και εσπέρα τα αυτή αμαρτήτους φυλακτήνε ημάς, ευλογητός Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δεδοξασμένων, το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το ελαιόν Σου εφημάς, καθάπερι πείσαμεν επίσε, ευλογητός η Κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνετισώ με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φωτισώ με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιόν Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συπρεπή ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πληρώσομαι την εσπερινήν δέηση ημών των Κυρίων. Κυρίων. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Τελείαν Αγίαν ημιτήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Σου, Κύριε. Άγιον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Σου, Κύριε. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πληρωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσου, Κύριε. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη των κόσμων παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσου, Κύριε. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών την ειρήνη και μετανοία ετελέψε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσου, Κύριε. Χριστιανάτων τέλη της ζωής ημών, ανώδυναν, ανεπαίσθητα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Παράσου, Κύριε. Της Παναγίας Ακράτου υπερευλογημένη της ενδόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό. Παραθώμεθα. Συγκύριε. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Επειδή επί του δούλου σου και επί την κληρονομία σου. Σιγάρο το φοβερό και φιλάνθρωπο που τη εσύ δεν υπέκανε τα στεφαλά σου, δε αυτόν επέταξε να φτιάχνε. Ούτε εξ ανθρώπων αναμένοντα βοήθεια, αλλά το σώμα περιμένοντα έλεο και την σύνα επιδεχόμενη σωτηρία. Ού διαφύλαξαν επαντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέρα και την προσιούσα νύχτα από παντό εχθρού, από πάση αντικειμένη ενεργεία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της
σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, ως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Εις πολλά ετή δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θεός ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θεός ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θεός ελέησον ημάς. Δόξα βαδίκτε η Ιώτη, Αγίου Πνεύματι και Νικία Ήγη, εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάση, ελέησον ημάς και ελάς αμαρτίες ημών. Ενδέες τους χώρους ονομίας ημίν. Άγιε Χριστός και εις ταινίας ημών, έγινε το όνομα τόσο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα βαδίκτε η Ιώτη, Αγίου Πνεύματι και Νικία Ήγη, εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτρε ημών εν τους ουρανείς, αγιάστε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου και ελθέτω το θέλημά σου, ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερα. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους επιτέλους ημών. Και μη είσαι ελέγχης ημάς εις πειρασμών, αλλά είσαι ημάς από του πονηρού. Ότι σου έσχει η βασιλεία και δύναμις και δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Thank you.
Τα έθνη πράινων, των κόσμων ειρήνευσον, την Αγίαν Εκκλησίαν, την πόλην ταύτην, την επαρχίαν ταύτην και το έθνος ημών, καλώς διαφύλαξον, τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών εν σκηνές δικαίων τάξων και ημάς εν μετανία και εξομολογήσει παράλαβε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, βλέπω αγίας, περιεργίας, φυλαρχίας και αγωγίας μη μιλώσω. Βλέπω να σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης καλυσέμιτος ο δούλα μου. Ναι, Κύριε Βασιλεύτε, δώρησέ μη κοράν τα αγαπτέσματα και μη κατακρίνει τον αδερφό μου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ναι, Κύριε Βασιλεύτε, δώρησέ μη κοράν τα αγαπτέσματα και μη κατακρίνει τον αδελφό μου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και Λύκεια, η Υιός τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριολέησον, 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 Δέσποτα, Αγία, ευλόγησον. Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμούμου Αγίας Αυτομητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωδόχου Τάφου, προστασία του μειονεπουρανίου Θεοδυνάμεων Ασωμάτων, οικεσία του μειονδόξου αυτού του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγενεδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγενεδόξων Γαλινίκων Μαρτύρων και Νεομαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων Ιμών, των Ενασχίσει και Αθήσει Διαλαμψάντων, των Σίου και Θεοφόρου Πατρόσιμων Ευγενείου του Ετωλού, μεγάλου διδασκάλου του γένους, του κεκτήτωρος του Αγίου Ναού τούτου, Νικολάου του Εκκαρπενησίου, Γερασίμου του Εκμεγάλου, Χωρή Μιχαήλ του Εγρανίτσιου, Άλλου του Εξαγράφων Πάντων, των Αγίων Μαρτίων Ευρυτάνων και Οσίων, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιωκήμ και Άνης, των Αγίης Πατρός Σιμών Ευτυχίου, Πατριάρχου Κωνσταντινού Πόλεως, τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων στον Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Thank you.
πλησιάσαν αδελφοί μου απόψε, τον τελευταίο για φέτος κατανυκτικό εσπερινό, καθώς, όπως ανέφεραν τροπάριο λίγο πριν, ξεκινά η έκτη και τελευταία μεγάλη εβδομάδα της Δευτέρας περίοδου του Τριωδίου, που είναι η Αγία μας Τεσσαρακοστή. Την Παρασκευή που έρχεται θα ακούσαμε ένα ωραίο τροπάριο να λέει «Την ψυχοφελή γυρώσαντες Τεσσαρακοστή». Τελειώνει το δεύτερο αυτό μέρος του Τριωδίου για να περάσουμε στο τρίτο και ιερότερο, που είναι η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Θα μπορούσαμε να συμβολήσουμε αυτές τις τρεις περιόδους με τον ναό, με κάθε ναό της Εκκλησίας μας. Η πρώτη περίοδος, από του Τελώνου και Φαρισαίου μέχρι τις Τυρινίες, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο πρόναος του ναού, που μας προετοιμάζει για να μπούμε στον κυρίως ναό, που είναι η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Και η περίοδος αυτή θα είναι η περίοδος της προετοιμασίας για την επόμενη, που θα μπορούσαμε συμβολικά να πούμε ότι είναι το Ιερό και Άγιο Βήμα, το ιερότερο μέρος κάθε ναού, καθώς εκεί βρίσκεται η Αγία Τράπεζα, με τα λείψανα των Αγίων που έχουν τοποθετηθεί σε αυτή και ο Άγιος Άρτος, ο οποίος φυλάσσεται πάντα πάνω σε αυτή για περιπτώσεις ανάγκης, και εκεί τελείται κάθε φορά η Θεία Λειτουργία. Έτσι, αδελφοί μου, τελειώνοντας αυτή τη Μεγάλη Σαρακοστή για φέτος, μέσα από τις ιδιαίτερες αυτές συνθήκες που όλοι γνωρίζουμε, το μυαλό του καθενός μας θα στραφεί, πρέπει να στραφεί, στο πώς ξεκινήσαμε, πώς ξεκίνησε ο καθένας από μας και πού φτάσαμε. Και αν, αδελφοί μου, στρεφόμενοι στο παρελθόν, δούμε πραγματικά τα λάθη μας και μπορέσουμε να τα διορθώσουμε, θα δημιουργήσουμε έτσι τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο αύριο. Και αν είμαστε πάλι ειλικρινείς, θα δούμε πως πορευτήκαμε λάθος, πως πήραμε λάθος δρόμο. Θα δούμε πως πολλές φορές πιστέψαμε πως είμαστε καλοί χριστιανοί και καλοί άνθρωποι, μα στην πραγματικότητα δεν ήμασταν. Έρχεται αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου ένα περιστατικό που δείχνει το φρόνημα μιας γυναίκας που έζησε περίπου 200 χρόνια πριν από μας και είναι η μητέρα του Αγίου Κωνσταντίνου του Ιδραίου. Πληροφορείται ότι ο γιος της, ο Κωνσταντής, στη Ρόδο που ήταν, αλλαξοπίστησε και πήρε το όνομα Χασάν και αισθάνθηκε μαχαιριά σαν την ψυχή, στην ψυχή της, στην καρδιά της, την είδηση αυτή, και πονά και κλαίει, και περνά ο καιρός και έρχεται μια μέρα ο γιος, επιστρέφει στο πατρικό σπίτι, τον βλέπει η μάνα ντυμένο με άλλα ρούχα, και τι κάνει, του κλείνει, όπως λέει ο λαός, απλά την πόρτα κατάμουτρα. Δεν τον δέχτηκε. Και όταν εκείνος είπε, «Μαύρε μάνα, ο Κωνσταντής είμαι», «Εσύ δεν είσαι ο Κωνσταντής», του λέει. «Άλλο ήταν εκείνο το παιδί μου. Εσύ δεν είσαι παιδί μου». Και το γεγονός αυτό, αδελφοί μου, ταρακούνησε, θα λέγαμε, το νέο αυτό παλικάρι και τον έκανε να προβληματιστεί, καθώς στη συνέχεια και η νονά του δεν τον δέχτηκε και αναγκάστηκε να φύγει από το νησί, προβληματίστηκε πάρα πολύ και άρχισαν μέσα του οι προβληματισμοί, οι σκέψεις, οι τύψεις, και σιγά σιγά όλο αυτό καρποφόρησε και τον οδήγησε στο μαρτύριο, και έτσι και σήμερα έχουμε έναν μεγάλο Άγιο στην Εκκλησία μας, τον Άγιο Κωνσταντίνο τον Ινδραίο, τον οποίον συνεχίζουμε να τον τιμούμε. Και θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά περιστατικά από τη ζωή των Αγίων. Μου έρχεται στο μυαλό η περίπτωση του Αγίου Άνου του Ρώσου, ενός πιο δικού μας Άγιου, πιο κοντινού σε μας, ο οποίος έζησε ως σκλάβος στην Καπαδοκία, σκλάβος, υπηρέτησε έναν μουσουλμάνο αφεντικό, και όμως, παρότι όλα τα άσκεζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά, εκείνος έβρισκε τον τρόπο να πηγαίνει τακτικότατα στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και να προσεύχεται. Και όταν κατάλαβε πως φτάνει το τέλος του, παρότι δεν ήταν μεγάλος, σε ηλικία 40 και κάτι ετών, καλεί κρυφά τον ιερέα να τον κοινωνήσει. Και ο ιερέας τι κάνει, παίρνει τη Θεία Κοινωνία και τη βάζει μέσα σε ένα μήλο, το οποίο το έκοψε με τέτοιο τρόπο, ώστε στο εσωτερικό του να μπορεί να τοποθετηθεί.
χαρακτήρισε τη Θεία Κοινωνία και την έφερε έτσι στον άνθρωπο αυτό να τον κοινωνήσει χωρίς να ξέρει ότι πρόκειται περί ενός Αγίου. Και θα μπορούσαμε να πούμε πολλά τέτοια θαυμαστά περιστατικά που δείχνουν το φρόνημα των ανθρώπων σε παλαιότερες εποχές. Αλλά σήμερα όμως το φρόνημά μας, αδελφοί μου, αλωτριώθηκε, αλλοιωθήκαμε, είμαστε κατεφημισμόν χριστιανοί, δεν είμαστε αυτό που έπρεπε. Για σκεφτείτε λίγο τι έκανε η μάνα του Αγίου Κωνσταντίνου και τι κάνουν σήμερα πολλές μητέρες όταν στο σχολείο κάποιος εκπαιδευτικός παρατηρήσει το γιο τους ή την κόρη τους. Για σκεφτείτε αυτή τη σύγκριση. Παλιότερα εμείς όταν ήμασταν μικροί δεν τολμούσαμε να πούμε στο σπίτι ότι ο δάσκαλος ή η δασκάλα μας επέπληξε, μας παρατήρησε, γιατί εκεί θα δεχόμασταν δεύτερη και σκληρότερη επίπληξη και τιμωρία. Σήμερα καλλιεργούμε πάντα την ψευδέστη του παιδί ότι έχει δίκιο. Όλα αυτά απορρέουν από το ότι και εμείς έχουμε, αδελφοί μου, την αίσθηση πως μέσα μας υπάρχει πάντα το δίκαιο και πως εμείς ξέρουμε τι κάνουμε. Και λένε οι πατέρες πως η μεγαλύτερη πλάνη για τον μοναχό, για τον άνθρωπο, είναι το να εμπιστευτεί το λογισμό του, να πιστέψει πως αυτό που έχει εκείνο στο μυαλό του είναι το σωστό και δεν υπάρχει άλλη σωστή λύση. Έτσι πορευτήκαμε όλα αυτά τα χρόνια με ψευδεστήσεις, με ψευτοεγωισμούς, με έναν εγωκεντρικό τρόπο ζωής και οδηγηθήκαμε σε απάνθρωπες πολλές φορές καταστάσεις. Και η Αγία μας Εκκλησία έρχεται συνεχώς να μας δημιουργήσει τον προβληματισμό και να μας προετοιμάσει μέσα σε αυτή την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής για τη Μεγάλη Εβδομάδα που ακολουθεί. Εύχομαι, αδελφοί μου, να δώσει ο Θεός αυτά που ζήσαμε φέτος να μην τα ξαναζήσουμε, να μην ξανασυμβούν παρόμοια περιστατικά. Δεν είναι η θάνατη. Μην τρομοκρατήστε. Κάθε χρόνο στη χώρα μας πεθαίνουν εκατοντάδες ανθρώπων από τροχαία ατυχήματα, αλλά είναι οι νοοτροπίες που δημιουργούνται. Είναι ο πανικός των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι δεν έχουν ελπίδα στο Θεό και κάθονται μπροστά σε μία οθόνη και περιμένουν, ακούγοντας το ότι και σήμερα πέθαναν άλλοι 2, 3 και 5, και περιμένουν το πότε θα έρθει η σειρά τους. Και αυτό πλημμυρίζει την ψυχή του ανθρώπου με απελπισία, γιατί μέσα δεν υπάρχει ο Θεός και δεν υπάρχει η γνώση της αλήθειας, καθώς κατά το αγιογραφικό χωρίο η αλήθεια και η αγάπη εξοβάλλουν τον φόβο. Αυτά τα στοιχεία, αδελφοί μου, δυστυχώς δεν υπάρχουν στη ζωή μας. Αν υπήρχαν, αν γνωρίζαμε την αλήθεια και αν είχαμε πραγματική αγάπη, θα ήμασταν σωστοί πολίτες, θα ήμασταν καθόλου εντάξει και δεν θα φοβόμασταν απολύτως τίποτα. Όμως δημιουργήσαμε, όπως είπαμε και το πρωί, εμείς τις προϋποθέσεις να δημιουργηθεί μια άσχημη κατάσταση σε αυτόν τον τόπο. Εύχομαι λοιπόν, καθώς είναι η τελευταία απόψε ακολουθία των κατανυχτικών εσπερινών και διαφορετικά θα ήταν κατάμεστη η Εκκλησία μας, εύχομαι, αδελφοί μου, αυτή τη στιγμή από τα σπίτια που μας ακούτε να βρίσκετε πάντα τη δύναμη να γονατίζετε στην εικόνα του Χριστού και της Παναγίας και να ζητάτε συγγνώμη και να προσεύχεστε, ειδικά οι γονείς και οι παππούδες, για τα παιδιά σας, για όλο τον κόσμο που δοκιμάζεται, για τους ασθενείς, για όσους υπηρετούν στα νοσοκομεία και υποφέρουν και σηκώνουν μεγάλο φορτίο. Να προσεύχεστε για κάθε δοκιμαζόμενο και πονεμένο άνθρωπο, γιατί έτσι, αδερφοί μου, εκφράζουμε την αγάπη μας. Και αυτό έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, πως είναι η πνευματική ελεημοσύνη. Ελεημοσύνη, έλεγε, δεν είναι το αν θα δώσω λίγα χρήματα σε κάποιον, αλλά το αν θα γονατίσω μπροστά στην εικόνα του Χριστού με πόνο και θα πονέσουν τα γονατά μου και θα καταθέσω εκεί πόνο καρδιάς από αγάπη για τον άνθρωπο για τον οποίο προσεύχομαι. Αυτή είναι η πραγματική ελεημοσύνη, αδελφοί μου, και αυτή είναι η έκφραση αγάπης προς τον συνάνθρωπό μας. Εύχομαι λοιπόν, τελειώνοντας, και καθώς και η περίοδος αυτή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής τελειώνει, να έρθουμε πιο κοντά στο Χριστό μας, να βρούμε τη δύναμη και τον τρόπο μέσα στην ψυχή μας να βάλουμε αληθινά το Θεό και να γίνουμε άνθρωποι θεοφόροι, άνθρωποι χριστοφόροι, άνθρωποι οι οποίοι πάντα μέσα μας θα έχουμε τη χαρά, την αγάπη, την υπομονή,
την ταπείνωση, την πραότητα, την ηρεμία, τη φιλανθρωπία και γενικότερα όλες εκείνες τις αρετές οι οποίες θα πρέπει να στολίζουν εμάς τους ανθρώπους, τους χριστιανούς. Ευχαριστώ και πάλι αυτή τη στιγμή τους υπευθύνους του Ράδιο Καρπενήσι, γιατί μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα να μπορούμε, αδελφοί μου, σε εσάς να μεταδίδουμε τις ακολουθίες από το Μητροπολιτικό μας Ναό. Και να σας πω και κάτι, δεν είμαστε τυχεροί εμείς που λειτουργούμε. Μην το πιστέψετε αυτό, πονούμε περισσότερο. Πονούμε γιατί δεν σας βλέπουμε, πονούμε γιατί βλέπουμε άδειο το Ναό, γιατί βλέπουμε τις εκκλησίες μας κλειστές. Πονούμε και εγώ πονώ, επίσκοπό σας, γιατί δεν μπορώ να βλέπω τις εκκλησίες κλειστές, να μην χτυπούν οι καμπάνες, να μην λειτουργούνται. Αλλά όμως, αδελφοί μου, είναι μια μπόρα που πρέπει να περάσει, μια μπόρα που μέσα από αυτή όλοι μας στο τέλος θα βγούμε πνευματικά ωφελημένοι. Με τις πρεσβείες και τη βοήθεια της Παναγίας μας και όλων των Αγίων μας, εύχομαι, αδελφοί μου, αυτό να γίνει πράξη και να φτάσουμε όλοι να γιορτάσουμε αληθινά την Ανάστασή μας, αληθινά την προσωπική Ανάσταση του καθενός μας, μια Ανάσταση που θα μας κάνει όταν θα περάσει το πρόβλημα να είμαστε καλύτεροι από ό,τι ήμασταν πριν την εμφάνιση του προβλήματος. Να είστε όλοι καλά, ο Θεός να είναι μαζί σας, καλή μεγάλη εβδομάδα, καλή Ανάσταση αδελφοί μου και χαρά πάντα στις ψυχές σας. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αύριο το απόγευμα, ώρα 6, έρθει ο Θεός από την ίδια συχνότητα του Ράδιο Καρπενήσι, η ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου, έστω και με αυτές τις κάποιες τεχνικές δυσκολίες που παρουσιάζονται τις τελευταίες ημέρες, μέχρι να μπορέσουμε να τις αποκαταστήσουμε και τη Μεγάλη Εβδομάδα πιστεύουμε να είναι όλα καλά τα πράγματα. Καλησπέρα σας, βοήθειά μας. Καλησπέρα.